Let's go.
Yeah.
Alicia Canada Bolivia, and a final
Η Χουδεδάκη να κάνει περιγραφή. Η Χουδεδάκη μετά να κάνει περιγραφή, λες. Περίμενε το 33 μπαίνει το... Σίγουρα! Σίγουρα! Λοιπόν, τρίτη περίοδο. Αφού δεν ξέρω, θα σβήσουμε λίγο μετά λίγο. Θέλω να πιστεύω. Αφού το πάρετε παρακαλώ. Τι είναι στα δόντια. Τι είναι στήρα. Αν σε ζητάει το τηλεφόρο πριν το πιόμα του χρήματος, θα πάει χιλιάδες. Να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Μέρις, πιέζει. Όπως βλέπετε το παιχνίδι έχει ένταση, καθώς το σκορ είναι ισόπαλο. Μια ωραία προσπάθεια από τον... Βες. Είναι καθυστική αλλαγή για την ομάδα των Αγρία Γκίνγκς στη θέση του Ζαμπαριώτης. Δώδεκα. Πάμε. Και παραφρά τα πλάγια. Τσαγκαράκης, πασάρι στο Παπιώτη. Τσαγκαράκης παίρνει την μπάλα στο στάρι. Στη λήξη του χρόνου έξω. Το σκορ παραμένει στο πάνω. Για δύο, ο Λέρης μέσα. 33-35. Αγίνεται. Παίζει το πόσο στο Παπιώτη, στο χάνει και rebound. Στάμος! Μετράει turnover. Ένα άστοπο τρίποντο από το Τσαγκαράκη. Ο Πρέζος το Λέρι για δύο, ας ουθεί. Λοιπόν, ο Τσακαράκης.
προσπάθεια για πάση στον Ζαμπατιώτη, την κλέβει ο Λέρης. Φάουλ ο Ζαμπατιώτης. Παραφορά προς το κέντρο, άρα ο χρόνος πάει 24. Περνάει με δυσκολία ο Λέρης, δίνει πάση στον Πρέδα για 3. Το χάνει, δεν πάω με τον Μαζιώτης. Όταν με πιέζει και κάνει φάουλ. 43. Και τώρα αλλαγή στη θέση του Μπενοκουβέλη. Στη θέση του Τσαγκαράκη Μπενοκουβέλη. Με το νούμερο 8. Θα παραμείνει 2 δευτερόλεπτα χρόνος για την ομάδα των ΤΕ. Εφόσον πια θα τελειώσουν τον χρόνο τους. Η μπάλα βρίσκεται στα πόδια, οπότε ο χρόνος ανανεώνεται και περισσεύει 13,8 δευτερόλεπτα για την ομάδα να κάνει κίνηση. Μια ωραία πάσα, η οποία δεν θα αποφύγει σε καλάθι. Μέλος ο Παγιώτης. Σουτάρει στη λήξη του χρόνου, πολύ κακό σουτ. Με 1,2 δευτερόλεπτα να απομένουν για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι σε μια επίθεση, παρά να κουμπίσει κάποιος την μπάλα. Δοκίμασαν και ο χρόνος του Δεκαλέπτου τελείωσε. Όλα έτοιμο για την αρχή του τεράρου Δεκαλέπτου, όπου θα αναδείξει τον DNC ανάμεσα στις ομάδες και να δίνει DNC με τους ΤΕ. Θα δώσει το σχόλιο και υπέρ των ΤΕ. Πάλι εδώ πέρα και προσπαθούν για μια γρήγορη αντιπίθεση. Χαμένο lay-up. Θυμάμαι τον Green Kings. Και πάνε σε ένα set παιχνίδι. Τώρα τα λάθη. Και δίνει προσβάλλον στο μάτι με 5-6-5. Όχι αστεία. Συνεχίζουν την πίεση οι Arena Kings. Αλλά δεν τα καταφέρνουν. Το αποτέλεσμα να μπει ένα ωραίο καλάθι, μια ωραία φάση. Και ξανά μπροστά η ΤΕΜ για ένα πόντο, 36-40. 8-45 θέλοντα για να τελειώσει το μάτς. Τρομερή προσπάθεια. Για να ξαναφέρει μπροστά την ομάδα του Βέλη. Βλέπουμε ότι έχει κλείσει η ομάδα των Αμερικανικών, όπου τώρα τρέχουν ξανά σε αντεπίθεση. Και εδώ πέρα κάνει να σώζει την ομάδα του από ένα εύκολο δίποντο. Ο κύριος Κολτσίδας για 2. Φοβερό καλάθι. Και μπροστά η Green Kings για 3 πόντους, 40-37. Αφήνει ελεύθερο. Και καλά κάνουν από ό,τι φαίνεται. Καθώς το τρίποντο ήταν άσχημο. Από την καταγή. Αλλαγή άμαχτες. Πολύ ωραία σκεφτά την μπάλα. Φαίνεται με λίγη κούραση. Σκρίνω το τζουλό. Το σπάει. Σε λίξη το χρόνο το χάνει. Εδώ πήγε να γίνει ένα λάθος από την καταγή. Αλλά το διορθώνει με φάουλ.
11 αλφα φάου. Πρέζα. Πάλε στο δάμι. Τι κυρίζει. Αν δεν απατώμε είναι... Κολακόπουλος παίρνει την μπάλα, πάει σε έναν δύο ενός. Λίγο άτσα λέτε στον Λουσκά, δεν μπορεί και να χτύξει να μην νομίζω. Τσαγκαράκης έχει την μπάλα, παίρνει ένα σκριν. Τζουλό, στάρ για τρεις, κατευθείαν, άστοχο, λοιπόν τον Νικολακόπουλος. Πρέπει να γίνει διακοπή, μάχες, πρέπει να γίνει διακοπή. Μάχες, λίγο πιο πίσω να βλέπω και πως πισάρει, μην κάνω τίποτα πάντα. Η πίθεση που βλέπουμε τώρα γρήγορα είναι κατεβάζει όποιος πάρει την μπάλα και παίρνει ένα σκρίνα από τον Τζουλό. Την πάω ξανά με τον Τζουλό. Όχι, όχι με τον Τζουλό. Ένα ωραίο σουτ. Τσεκαράκι θα κατεβάσει ξανά την μπάλα. Παίρνει πολλά σκρίνα από τον Τζουλό. Μάλλον για τους Agrion Kings, με το σκορ να είναι 40-37 και μόλις 5,33 δευτερόλεπτα θα τελείψει του 4-10 λεπτά. Έτοιμο συνέχεια 4-10 λεπτά το τμήμα των Agrion Kings. Εδώ κόψει τα βήματα στην προσπάθεια του ανώνυμου παίχτη των Agrion Kings. Το σκορ να έχει τριασμό. Τώρα εγώ που θα λεβάζει την μπάλα, πάσα στον Τάμι. Ένα σκρίνο πρέζας. Φιλίξει το χρόνο. Άσε, πάνω το βέλης. Απαντιώτης την μπάλα, δίνει ξανά και παίρνει μπάλα. Βήματα. Θα μπορούσε να συνεχίσει μια ωραία φάση, αλλά τα βήματα τον επηρέασαν. 4 λεπτά και 30 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Όπου θα αναδείξει την κυρία μπροστά σε αυτό το ντέρμπι που υπάρχει μεταξύ των Agrion Kings και Real. Πρέζο, κάτω καλάθι, ευστοχή για να πάει το σκορ στον ένα πόντο, 40-39. Μια ωραία προσπίση που θέλει να περάσει τον Νικολακόπουλο. Ένα σκριν είναι στο Παλιώδη. Τα καράκια της κανάς πιάνε στο Παλιώδη. Όλο με σκριντά. Ο Βέλης. Φιλίξει το χρόνο, ριμπάνω τάμα. Δεν θα πάει μια γρήγορη επίθεση. Θα κάνει μια σετ παιχνίδι. Και στον εθνιασμό και να ξανά πάει το σκορς για το βέβαια να δημιουργήσει στους συντρίους. Ένα εύκολο καλά θα τον Καλακόπουλο να πάει το σκορ στο ένα πόντο, 42-41. Φοβερό μας είναι. Τρία λεπτά για τον απομείνει το χώρο. Λοιπόν. Βέλης, άστοχος, ο Βαγγέλης.
θέλεις. Πολλές.
συνταγή, καθώς αφορούσε το παιχνίδι κοντά να τελειώσει. Έκανε το τελευταίο τους φαουλ πριν τις βολές και δεν έχω άλλο φαουλ, τώρα θέλω μια καθαρή άμυνα και ένα επιθετικό φαουλ που είναι τάμι. Άρα σκοπός στην αρχή ήταν να τους πάνε στις βολές. Οπότε τώρα θα... Δύο βολές! Το παιχνίδι θα πέσει πάνω στα χέρια του Τζακαράκη. Να δούμε, θα πάρει τις δύο βολές. Έτσι ώστε να είναι... να κάνει δύσκολο το έργο του προπονητή. Ναι. Γύρω τα σώπη. Να δούμε. Έξω η πρώτη. Και όλα είναι. Το άγχος τώρα στην ομάδα των Agrarian Kings. Μέσα δεύτερο. Ο κύριος Τασόπλος ζητάει ένα time out. Ήταν ένα δευτερόλεπτο χρόνο. Μια δευτερόλεπτα έχει για την επίθεση του να επιχειρήσει μια καλή επίθεση έτσι ώστε να βάλει ένα τρίπλο. Λοιπόν, για να δούμε το σύστημα του coach του Τασόπλου. Να δούμε αν θα πετύχει. Για να δούμε αν θα πετύχει. Όλοι είναι έτοιμα να ξεκινήσουμε. Ο διευθυντής κάνει το σήμα και πρέπει να κάνει κάποια χρήση τελευταία 2 λεπτά. Και σημαίνοντας ότι άμα γίνει κάποιο φάουλ εκτός πάση κάνει το διευθυντικό. Κάμε για 3 και 2 και χάνει. Και κάπου το έχει πολύ. Ένα φοβερό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με το σκορ να είναι μπροστά οι Agrarian Kings, να είναι οι Agrarian Kings πίσω σε όλο το παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε μετά το μέχρινο μπήκαν με ένα διαφορετικό κίνητρο. Το αποτέλεσμα να φτάσουν στην νίκη έστω και για 3 πόντους.